Ενίσχυση, κύριε Τασιούλα, θέλετε και εσείς. Ο γραμματέας είπε ότι πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Προς ποια κατεύθυνση? Απλά να κάνει μια καταγραφή του της εκλογικής δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την απήχηση που έχει στον κόσμο, ή έχει μια ουσία όλο αυτό το πράγμα? Και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή δεν είναι πεισμένοι σε όλα, είναι χρήσιμο να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί θα στηρίξουν μία φωνή που θα είναι δύναμη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκάλυψης των αντεργατικών πολιτικών που υλοποιούνται όλα αυτά τα χρόνια και στηρίζουν όλα τα άλλα κόμματα από τη χώρα μας που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει πλήρης ομοφωνία, άρα είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια φωνή αποκάλυψης, ενημέρωσης, διαφώτισης, κινητοποίησης των εργαζομένων, δηλαδή και παραγωγικά να το δει κανείς, αντί να υπάρχει ομογνωμία και όλοι να λένε τα ίδια για μνημόνια, για αντεργατικά μέτρα, για περικοπές στο ασφαλιστικό. Είναι καλό, δεν θα χάσει ο εργαζόμενος, να υπάρχει ένα δυνατό κουκουέ που θα ακούγεται η φωνή των εργαζομένων και θα κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι. Ό,τι δύναμη πάρουμε εμείς θα την καταθέσουμε στους αγώνες. Γιατί ξέρετε, μπορεί προεκλογικά, άλλωστε συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις, να δίνονται παροχές. Εμείς τα λέμε ψίχουλα, γιατί 10 παίρνονται, ένα δίνεται πίσω. Αυτό συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις. Προεκλογικά δίνουν παροχές, αλλά οι περικοπές γίνονται όλο το επόμενο διάστημα που είναι αυτές οι κυβερνήσεις στην εξουσία και πολύ περισσότερο που μένει ανέγκυχτος ένας μηχανισμός αρπαγής του ιδρώτα των εργαζομένων, στον οποίο δεν έχουν βάλει χέρι να τον ανατρέψουν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί τον χτίσαν άλλωστε, πώς να τον ανατρέψουν. Άρα εμείς νομίζουμε είναι χρήσιμο για το λαό μας να στηρίξει το ΚΚΕ, για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις, όρους και προϋποθέσεις, να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που έρχονται, όλα αυτά που ζούμε. Αυτή η απόσταση, κύριε Τασιούλα, που μόλις τώρα επεσήμανε ο κύριος Χριστίδης, πιστεύετε ότι με το ποια θα είναι η ψήφος μας μπορεί να κοντίνει ή θα μεγαλώσει? Αυτή η απόσταση, το ότι παίρνονται, λαμβάνονται αποφάσεις μακριά από εμένα, χωρίς εμένα. Ναι. Πριν από αυτό θα μου επιστρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουσα προηγουμένως στη συζήτηση και από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις, όπως είπε, βελτίωση το επίπεδο ζωής των πολιτών, με το απαραίτητο αλλά το πίπερο πάντα κάθε φορά σε τέτοιες αναφορές περί σοσιαλισμού και σοσιαλιστικών χωρών. Αν μελετήσει κανείς την ιστορία αντικειμενικά και κάτσει και δει ορισμένα πράγματα, θα δει ότι οι εργαζόμενοι βελτίωσαν τη ζωή τους και είχαν κατακτήσεις ύστερα από πολύ σκληρούς αγώνες. Καμία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε παραχωρήσεις στους εργαζόμενους, ούτε βεβαίως και οι αστικές κυβερνήσεις βρέθηκαν σε τέτοια θέση να κάνουν παραχωρήσεις. Αναγκάστηκαν να κάνουν τις παραχωρήσεις κάτω από το βάρος των αγώνων των εργαζομένων και την επίδραση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Αυτό είναι γνωστό της πάση, το συζητάνε και οι εργαζόμενοι. Όταν υπήρχε ο σοσιαλισμός αναγκαζότανε κάτω από το βάρος και των αγώνων και τα αστικά κοινοβούλια και έδιναν κάποια μέτρα, κάποιες παραχωρήσεις στους εργαζόμενους. Τώρα, όσον αφορά αν έχει αξία η ψήφος, το κύριο θέμα, το κύριο πρόβλημα που πρέπει να σκεφτεί κανείς και οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην κάλπη στις 26 του μηνός είναι να ευθυγραμμίσουν την ψήφο τους με την απόφασή τους και να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή να απαντήσουν θετικά στο ερώτημα αν θα είμαστε μια από τα ίδια σε αυτόν τον δρόμο που γνωρίσαμε και υπάρχει τεράστια πείρα, ή αν οι εργαζόμενοι θα συμπορευτούν με το ΚΚΕ, θα κάνουν αν θέλετε μια στροφή, ένα βήμα προς τα μπρος και να βάλουν στο επίκεντρο της προσοχής τους, των επιλογών τους, του αγώνα τους, τα δικά τους συμφέροντα. Και για να κλείσω, επειδή γίνεται κουβέντα για την 7ήμερη εργασία, άλλο πράγμα η λειτουργία, 7ήμερη εργασία, ξεκίνησε η τουριστική σεζόν. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει 7ήμερη εργασία, δουλειά 12ωρη, και υπάρχει ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο που το έχει ενισχύσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι νοσοκομιακοί γιατροί με 12ωρο. δουλεύουν. Υπάρχει ο νόμος για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και διατήρησε και η Νέα Δημοκρατία μετά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που αναγκάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν και 50, ακόμα και 60 ώρες στην εβδομάδα. Δίνει δηλαδή, με λίγα λόγια, αφήνει το δρόμο ανοιχτό στον εργοδότη να χρησιμοποιεί τους ίδιους εργαζόμενους. Πολύ περισσότερο τώρα που υπάρχει μεγάλη ανεργία. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι κριτήριο για την ψήφο και τη στάση των εργαζομένων. Κύριε Τασιούλα, αυτός ο πολιτικός αχταρμάς που είπε μόλις τώρα ο κύριος Χριστίδης είναι μόνο, όπως τουλάχιστον λέει ο κύριος Χριστίδης, το κυβερνών κόμμα, ή είναι ένας πολιτικός αχταρμάς γενικότερα στην πολιτική κεντρική σκηνή? Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως περιγράφεται αυτή η εικόνα και κυρίως αφορά τα κόμματα που έχουν υπηρετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης είτε από τη θέση της κυβέρνησης, με ένα περιεχόμενο θολό και στην αντιπαράθεση, γίνεται μια προσπάθεια να κρυφθούν οι στρατηγικές τους ταυτοποίηση, η στρατηγική τους ταυτοποίηση πάνω στα μεγάλα θέματα. Δηλαδή μπορεί να δει κανείς και στις τηλεοράσεις και στα μπαλκόνια να υπάρχουν αντιπαραθέσεις για όλα τα άλλα, αλλά για τα μεγάλα, τα κρίσιμα, αυτά που σχετίζονται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, συμφωνούν. Απόδειξη ότι έχουν ψηφίσει μαζί τα μνημόνια. Απόδειξη, ακόμα και αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, που υπέγραψε πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση και γίνεται ολόκληρος καυγάς για την ονοματολογία, το όνομα κτλ. Όμως δεν αναδεικνύεται το πραγματικό, δηλαδή ότι είναι μια συμφωνία που την επέβαλε το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζουν κουβέντα γι' αυτό. Και υπάρχει και μια άλλη απόδειξη που δεν είναι και τόσο αχταρμά στα πράγματα, αλλά είναι ξεκάθαρα, αλλά έτσι θέλουν να τον παρουσιάζουν στον κόσμο για να θολώνουν την κρίση του. Και ποια είναι η λύση? Η λύση είναι, όπως λέτε εσείς, έξω από αυτούς τους οργανισμούς. Το καλύτερο θα ήταν εμείς ενθαρρύνουμε τους νέους που είπατε προηγουμένως, τους 19ης, τους 18ης, τους 17ης, που λένε σε ποια Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη της ανεργίας, των άθλιων μεροκαμάτων, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, με συνταξιοδότηση στα 69 και στα 70, ενθαρρύνουμε τους νέους προς μια άλλη κατεύθυνση, ότι μαζί με το λαό μας, την εργατική τάξη, πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία και να οργανώσουν την κοινωνία και την οικονομία με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες, με τα μέσα παραγωγής στα χέρια των εργαζομένων. Εκεί θα δοθούν και θα δρομολογηθούν λύσεις για τα προβλήματα των εργαζομένων, γιατί τώρα βλέπουμε, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση και το κλείνω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στο αφήγημα ως χρυσά κουτάλια και έχει έρθει να μιλάμε για 200-150 ευρώ για να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτά. Κύριε Τασιούλα. Εμείς μάθαμε τα λόγια μας να ταιριάζουν με τις πράξεις μας και με ισχυρό κουκουέ και δίπλα του το λαό. Ο λαός ποτέ δεν έχασε, κερδισμένος βγήκε πάντα σε κάθε φάση της ιστορίας. Και τώρα λοιπόν να γίνει το βήμα.